Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μιχρής Ακοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι γνωστό, είναι ο κύριος Νίκος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς ήταν επιλογή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κύριου Γιώργου Αμανατίδη, και εκλέχθηκε μετά από φανερή ψηφοφορία κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης. Πάμε λοιπόν να υποδεκτούμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Νίκο Σαμαρά. Καλησπέρα κύριε Σαμαρά. Καλησπέρα κυρία Σαπαλίδου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, κύριε Σαμαρά. Να σας ευχηθώ και επί της ευκαιρίας καλή χρονιά, αλλά και καλή και δημιουργική θητεία να έχετε. Επίσης καλή χρονιά κυρία Σαπαλίδου, καλή χρονιά σε όλους τους Δυτικο Μακεδόνες, με την ιδιότητα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, υγεία και ευημερία για όλη την περιφέρεια. Μάλλον μιλούσατε με τον συντοπίτη σας, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινος, τον κύριο Σαπαλίδη, κύριε Σαμαρά, και μπερδεύετε τον Σαπαλίδου με Κοσμίδου. Ναι, το Παλίδου σας είπα. Σαπαλίδου. Σαπαλίδου, ναι, βέβαια, Σαπαλίδου. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σαμαρά, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με κάποιες αναγνωριστικές ερωτήσεις ως ήθιστε. Πού είστε ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, και μετά να περάσουμε στην ειδική συνεδρίαση όπου είχαμε την εκλογή σας, αλλά και στην ουσιαστικά πρώτη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν της Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα μείγμα παλιών και νέων προσώπων. Αυτό το στοιχείο είναι ενθαρρυντικό κατά την άποψή σας, κύριε Σαμαρά? Έχουμε νέα πρόσωπα και ηλικιακά νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε, να οι νέοι να εμπλακούν με την πολιτική, να εμπλακούν με τα δημόσια πράγματα της χώρας και αποτελούν το μέλλον. Μάλιστα. Και είναι και άτομα που ασχολούνται για πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση, αλλά είναι και άτομα τα οποία έχουν καταθέσει την ψυχή τους στα έδρανα, κύριε Σαμαρά, του Περιφερειακού Συμβουλίου ή των Δήμων. Σαφώς υπάρχουν έμπειροι συνάδελφοι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω ότι εγώ, για μένα είναι η πέμπτη θητεία στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, τρεις ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Φλόρινας και δύο η δεύτερη θητεία ως περιφερειακή αρχή για τη Δυτική Μακεδονία. Οπότε, πρόεδρε, δεν είναι κάτι καινούριο για εσάς η ενασχόλησή σας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα λέγαμε ότι είστε ένας από τους πλέον πεπειραμένους αυτοδιοικητικούς της Δυτικής Μακεδονίας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και μάλιστα και με την ιδιότητα του Νομαρχιακού Συμβούλου για τη Φλόρινα, αλλά και η δεύτερη θητεία τώρα για την περιφερειακή διοίκηση, έχω πλήρη εικόνα για όλη τη Δυτική Μακεδονία και την ιδιαίτερη πατρίδα που είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αλλά συνολικά για την Δυτική Μακεδονία. Οπότε αυτό θα βοηθήσει και στη λειτουργία γενικότερα και του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και γενικότερα της Περιφερειακής Διοίκησης. Και βάσει αυτής της εμπειρίας, κύριε Σαμαρά, πιστεύω ότι θα γνωρίζετε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δυτικομακεδόνες και μάλιστα και κατά προτεραιότητα, κύριε Σαμαρά, και ένας λόγος παραπάνω για την ιδιαίτερη σας πατρίδα, την ΠΕ Φλόρινας. Πού πιστεύετε ότι είναι τα πιο έντονα προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία? Σαφώς το πρώτο και μεγαλύτερο, η τεράστια ανεργία που έχουμε στην περιφέρειά μας. Είμαστε πρωταθλητές στην Ελλάδα και μάλιστα για τους νέους είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία, αγγίζει το 70% σε ηλικίες κάτω των 30. Άρα το μείζον είναι η ανεργία και ό,τι συνεπάγεται για την ανεργία. Φτώχεια για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα το στίχημα είναι η ανάπτυξη. Άλλωστε αυτό ήταν και το λογότυπο του συνδυασμού με επικεφαλής τον κύριο Αμανατίδη, Συμμαχία για την Ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία, και πιστεύουμε ότι θα γίνει πράξη από τον συνδυασμό με επικεφαλής τον κύριο Αμανατίδη. Η ανάπτυξη, κύριε Σαμαρά, για να είμαστε και ρεαλιστές, και δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή σήμερα παραχωρείται αυτή τη συνέντευξη, αύριο θα έρθει η ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, χρειάζεται επιμονή και υπομονή και φυσικά ένας καλός σχεδιασμός για να έρθει αυτή η ανάπτυξη. Σαφώς υπάρχει διάθεση και για δουλειά και είμαστε στη διάθεση του Περιφερειάρχη. Σίγουρα η πρόκληση και το στίχημα είναι η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, αυτή που θα δώσει και πλούτο και θέση εργασίας για την περιφέρειά μας. Αυτός είναι ο στόχος, το σχέδιο υπάρχει, το καταθέσαμε και προεκλογικά. Ο Περιφερειάρχης έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία.
πλαισιωμένος από έμπειρους και νέους συναδέλφους περιφερειακού συμβούλους, που πολλοί έχουν πάρει και τη θέση του αντιπεριφερειάρχη, νομίζω θα πάμε καλά. Ξεκινήσαμε με όρεξη. Εμείς να δούμε λίγο τη σύνθεση του Προεδρείου, να την επαναλάβουμε, κύριε Σαμάρα. Φυσικά, όπως είπαμε, εσείς είστε ο νέος πρόεδρος. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Μπαρδάκας Χρήστος, η πρόταση του κυρίου Κασαπίδη. Και γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι η κυρία Βάσο Μαλέα, η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος της Καστοριάς, εκλεγμένη με την κυρία Ζεμπελιάδου. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση, κύριε Σαμαρά, είναι ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης, την πρώτη φορά στην ουσία που συναντήθηκε η νέα σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι ενώ Μπαρδάκας και Μαλέα ψηφίστηκαν από όλους σας, εσείς ως πρόταση του κυρίου Αμανατίδη δεν ψηφιστήκατε από την αντιπολίτευση, από κανένα Περιφερειακό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν έχω κάποιο σχόλιο, κυρία Σαπαλίδου. Είναι πολιτική θέση της αντιπολίτευσης, μπορούν να ερωτηθούν και ο κύριος Κασαπίδης και η κυρία Ζεμπελιάδου και να αιτιολογήσουν την στάση τους ό,τι αφορά το Προεδρείο. Να πω ότι αυτό πρώτη φορά συμβαίνει και να αιτιολογήσουν οι ίδιοι την στάση τους και την αρνητική ψήφο. Πάντως από ό,τι θυμάμαι... Το λευκό, γιατί δεν υπάρχει αρνητικό, το λευκό για την υποψηφιότητά μου. Κύριε Σαμαρά, πάντως αυτό το οποίο θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί παρακολούθησα την ειδική συνεδρίαση, είναι ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Αμανατίδης, ήταν ξεκάθαρος ότι θα στηρίξει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, όποιες και να είναι αυτές, και ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η αντιπολίτευση, δείχνοντας έτσι καλή θέληση για συνεργασία με όλους τους συνδυασμούς που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κυρία Σαπαλίδου, για μας ήταν αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε την όποια πρόταση και της Μπίζωτος και της Ελλάσσονας αντιπολίτευση. Αυτό επιτάσσει η δημοκρατία. Μάλιστα. Και μάλιστα ένα προεδρείο το οποίο είναι προεδρείο για όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν εκλέχθηκα πρόεδρος για το Συνδυασμό Συμμαχία για την Ανάπτυξη. Είμαι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έτσι, νομίζω μετά τον Περιφερειάρχη είναι ο δεύτερος σε σειρά κατάταξη ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι, δεύτερος στη τάξη μετά τον Περιφερειάρχη. Έτσι, έτσι. Λοιπόν... Και να πω ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για την εξαιρετική τιμή στο πρόσωπό μου να με προτείνει για πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους συναδέλφους που με εκλέξανε. Και... Όπως επίσης και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο που συμμετείχε στην διαδικασία, ανεξαρτήτως ψήφων. Έτσι. Κύριε Σαμαρά, αξιοποιήθηκαν όλοι οι Περιφερειακοί Συμβούλοι από την ΠΕ Φλόρινας, της παράταξης του κυρίου Αμανατίδη. Για την ιστορία, να πούμε ότι είναι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Φλόρινας και ο κύριος Κιωσές είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας. Ήταν να έχουμε σήμερα μια συνέντευξη. Δυστυχώς δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα την πραγματοποιήσουμε άλλη μέρα για να δούμε λίγο και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας στη Δυτική Μακεδονία. Είναι εξαιρετικά καλό, νομίζω, για την περιοχή σας η αξιοποίηση και των τριών. Σαφώς και ειδικά η θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας είναι μια σημαντική θέση. Το είδαμε όλοι τι ζήσαμε και στην Θεσσαλία αλλά και γενικότερα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είναι και όλο και πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα είναι μια θέση κλειδί και ο κύριος Κιωσές έχει την εμπειρία για να μπορεί να ανταποκριθεί στην θέση αυτή. Μάλιστα. Πάμε τώρα, αφήνουμε πίσω την ειδική συνεδρίαση, κύριε Σαμαρά. Είπατε ότι θα πρέπει να ρωτηθούν ή της αντιπολίτευσης για ποιο λόγο δεν στήριξαν την επιλογή Αμανατίδη. Και πάμε στη χθεσινή συνεδρίαση. Στην ουσία ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μια αναγνωριστική για όλους σας συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά, ενώ τα θέματα σχετικά ήταν, ας μου επιτραπεί όρος, βατά, δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο, υπήρξαν αρκετές αντιπαραθέσεις, εσωτερικοί διάλογοι και ένα απλό διαδικαστικό θέμα. Μπορεί να συζητούσετε και για μια ολόκληρη ώρα, κύριε Σαμαρά. Τι θέλω να μας δώσετε την εικόνα, τι ακριβώς συνέβη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για ένα θέμα καθαρά διαδικαστικό που αφορούσε μια εξοδότηση υπογραφής του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας. Ένα τυπικό θέμα για τις συναλλαγές με την Περιφέρεια. Δημιούργησε μια ένταση χωρίς λόγο. Αυτή είναι και η δικιά μου η άποψη. Είναι η πρώτη συνεδριάσεις. Υπάρχει και η σχετική, θα έλεγα, και εμπειρία αλλά και απειρία από κάποιους συναδέλφους. Το προσπερνώ. Ο δικός μου στόχος αλλά και του Προεδρείου συνολικά θα είναι
το Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι ένα συμβούλιο το οποίο θα αποτελεί το κέντρο της πολιτικής ζωής της Δυτικής Μακεδονίας και να είναι ένα συμβούλιο σημείο αναφοράς για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρόλο που ξεκινάμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που μας συνδέει, αυτό που μας ενώνει είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι άνθρωποι της, η πρόοδος, η ανάπτυξη, ο πλούτος για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος μας. Κατά τα άλλα, σίγουρα θα υπάρχουν και εντάσεις, σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις διαφόρων θεμάτων, αλλά ο στόχος, ο κεντρικός θα είναι το καλό της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι ακριβώς, γιατί αν είχατε ίδιες ιδέες, ίδιες απόψεις, κοινή γραμμή πλεύσης, θα κατεβάζετε όλοι μαζί έναν ενιαίο συνδυασμό και δεν θα είχαμε πέντε συνδυασμούς. Πάνω για την ιστορία, κύριε Σαμαρά, πραγματικά αυτό το ήταν καθαρά διαδικαστικό θέμα, στην ουσία ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε κάποια οικονομικά ζητήματα, κάτι που είχε συμβεί και το 2019 με 2023 και στην Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη, δηλαδή είχε ξαναγίνει. Ακριβώς η διαδικασία ακριβώς ίδια ήταν και πάλι και είχε έρθει το θέμα ως κατεπήγον και ακριβώς ουσιαστικά ήταν η ίδια πρόταση και η ίδια απόφαση. Εξισοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας για το δικαίωμα της υπογραφής για τις συναλλαγές της περιφέρειας, που είναι απαραίτητη. Και μάλιστα στην ερώτησή μου, πόσο συχνά χρειάζεται αυτή η υπογραφή του Γενικού Διευθυντή στον ίδιο του Διευθυντή που παρευρέθηκε, μου είπε δεκάδες φορές ημερησίως. Άρα ήταν ένα κατεπήγον θέμα το οποίο τυπικό μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής, για τη λειτουργία της περιφέρειας. Έτσι. Πιο πολύ γραφειοκρατικό είναι και νομίζω, κυρία Σαμαρά, θα αποδέσμε την Περιφερειακή Αρχή από κάποια τυπικά θέματα. Να χάνει χρόνο, δηλαδή να αξιοποιηθεί κάπως αλλιώς. Εντάσεις όμως παρόλα αυτά. Όλα, εμείς συνεχίζουμε, κυρία Σαπαλίδου, να λειτουργούμε. Κυρία Κοσμίδου. Κοσμίδου, κυρία Σαμαρά. Συγγνώμη. Κυρία Κοσμίδου, εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε συνετικά σε ένα θέμα που υπήρχε για την Αγροβόλιο, παρόλο που δεν διευκρίνησε το καταστατικό με ποιον τρόπο θα εκλεγούν. Εμείς είπαμε 6 άτομα της πλειοψηφίας και 4 της μειοψηφίας, χωρίς να μπούμε σε διαδικασίες να αναζητούμε και ποιοι δικαιούνται. Θέλουμε να λειτουργήσουμε συνενετικά και ενωτικά για την Δυτική Μακεδονία. Και το Προεδρείο, κύριε Σαμαρά, υπάρχει αυτή η συνεννόηση, δηλαδή με τον Αντιπρόεδρο και την Γραμματέα, υπάρχει καλή συνεργασία. Θα μου πείτε, ήταν η πρώτη συνεδρίαση. Σαφώς. Πιστεύω θα συνεργαστούμε άριστα και δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα, κύριε Σαμαρά, ήταν και το θέμα των φωτοβολταϊκών, το οποίο έθιξε η επικεφαλής της Ελλάζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Γεωργία Ζεμπελιάδου, και 30.000 στρέμματα, εάν δεν κάνω λάθος, και το χαρακτήρισε ως κατεπήγον. Δεν θέλω να μας ενημερώσετε και για αυτό το κομμάτι, τι ακριβώς υπόθηκε, τι έγινε και αν κύλησε ήρεμα η συζήτηση. Κοιτάξτε, δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Δεν είχε έρθει σαν θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε καν ως εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπήρξε μια επιστολή προς τον Περιφερειάρχη από την κυρία Ζεμπηλιάδου. Δεν είμαστε αντίθετοι και μάλιστα άμεσα θα συμπληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσουμε το θέμα. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση κολυσιεργίας ή κάτι διαφορετικό. Άμεσα θα συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα συζητήσουμε αυτό το πραγματικά σοβαρό θέμα που αφορά τα ορυχεία του αμοιντέου, αλλά και όχι μόνο, που είναι και κομμάτι της Εωρωδέας, αλλά ναι, αμοιντέου και Εωρωδέας. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Σαμαρά, πραγματικά θέλουμε να πάει καλά η Περιφερειακή Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο γενικότερα, να υπάρχει αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, συνεννόηση, ομοφωνία όπου χρειάζεται, διαφωνία όπου χρειάζεται. Δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα, γιατί πρέπει να πάει μπροστά η Δυτική Μακεδονία, κύριε Σαμαρά, γιατί ματώνει στην παρούσα φάση. Και να μιλήσω για τη δική μας περιοχή, για την ΠΕ Καστοριάς. Νομίζω παίρνουμε το χρυσό μετάλλιο στην ανεργία.
υποσχόμαστε στα μεγάλα θέματα να είμαστε ενωμένοι, μία γροθιά να είμαστε. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις όπως προείπα, αλλά στα μεγάλα θέματα που μας ενώνουν θα είμαστε μία γροθιά. Μάλιστα. Αυτό το υποσχόμαστε. Και θα ήθελα να μου πείτε, κλείνοντας, κύριε Σαμαρά, ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Δήμων, 13 Δήμοι στην Δυτική Μακεδονία. Ανοίγει πολύ η βεντάλια, διαφορετικά θέματα ο κάθε Δήμος. Φυσικά δεν είναι να ασχολείστε. Υπάρχουν οι δήμαρχοι για αυτά και τα δημοτικά συμβούλια, αλλά πάντοτε υπάρχει συνεργασία μεταξύ περιφέρειας και Δήμων. Σίγουρα υπάρχει συνεργασία. Ήδη να σας πω ότι ο κύριος Σαμαθατίας, ο Περιφερειάρχης, ήδη έχει συναντηθεί με όλους τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό ξεκίνησε πριν καν αναλάβει την διοίκηση της περιφέρειας. Συναντήθηκε με όλους τους δημάρχους, σε πολλές υπήρχαν και περιφερειακοί σύμβουλοι παρόντες. Έχουμε μια πλήρη εικόνα και η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι άριστη με όλους τους Δήμους και όλους τους Δημάρχους, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Μάλιστα. Κυρία Σαμαρά, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σίγουρα θα τα λέμε αρκετά συχνά με τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ για ακόμα μια φορά να έχετε μια καλή και δημιουργική θητεία και πάνω απ' όλα για το καλό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το καλό όλων μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κοσμίδου. Καλή χρονιά και πάλι για όλους τους Δυτικούς Μακεδόνες και σίγουρα θα έχουμε μια παραγωγική και καλή θητεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Σαμαρά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Χρονιά πολλών δραστηριοτήτων ήταν το 2023 για την οργάνωση ποντίων του νομού Καστοριάς, ο Εύξηνος Πόντος. Στις δράσεις που έγιναν και σε αυτές που προγραμματίζονται, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της οργάνωσης, Στάθης Αμαραντίδης. Πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας του γυροκομείου Καστοριάς. Η εκδήλωση, την οποία πλαισίωσε η παιδική χοροδία του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, έγινε στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Καστοριάς. Στο όνομα του Πατρός, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να ζήσουν τα γεροντάκια μας, να είναι ευλογημένα χρόνια πολλά. Θέλω να πω σαν πρόεδρος ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την πορεία του γεροκομείου αυτή τη στιγμή, γιατί τα μεγάλα προβλήματα τα οποία είχα διαπιστώσει μόλις ανέλαβα πριν από 2 χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι ως πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα, τα 2 μεγάλα προβλήματα τα οποία είχα διαπιστώσει όταν ανέλαβα πριν από 2 χρόνια, δεν έχουν λυθεί ακόμα. Και έχω μιλήσει με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι δυστυχώς ένα θέμα το οποίο περίμενα πάρα πολύ δεν προχώρησε. Δεν είναι λόγια βέβαια σήμερα μια μέρα γιορτής να εκφράσουμε παράπονα και δεν θέλω να εκφράσω παράπονα, αλλά θέλω να κάνω να δώσω μια υπόσχεση ότι για μένα τον Μητροπολίτη ήρθα μια χρονιά, σας είδα, λειτουργήσα, γύρισα όλα, μα όλα τα χωριά και όλες τις ενορίες, πολλά σπίτια, προσπάθησα να σας γνωρίσω όλους, δεν ξέρω αν μπορέσω να σας γνωρίσω, αλλά νομίζω ότι δίνω μια υπόσχεση ότι η νέα χρονιά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και το εννοώ, θα είναι για μένα η χρονιά, και κύριε Δήμαρχε και κύριοι βουλευτές, θα είναι η χρονιά του γεροκομείου. Και θέλω και επιμένω μαζί με τους συνεργάτες μου να πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία θελήσουμε. Αν κάποιος δεν μπορεί να βοηθήσει, να μου το πει από τώρα, ότι εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά όποιος υποσχεθεί ότι θα βοηθήσει, να το κάνει. Μέχρι το τελευταίο κόμμα και το τελευταίο σημείο στήξεως. Αν γράψει κάτι, να το κάνει. Είμαστε στην εποχή που υπάρχουν συμβόλαια, παρασυμβόλαια, φωνητικά παρασυμβόλαια.
πάντα συμφωνητικά. Όταν υπήρχε αγάπη και ο γάμος, δεν υπήρχαν ανάγκη από συμφωνίες. Όταν υπήρχε οι άνθρωποι που τηρούσαν τον λόγο, δεν χρειάζονταν συμφωνίες και έγγραφα. Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η χρονιά που πέρασε για την οργάνωση ποντίων νομού Καστοριάς ο Εύξενος Πόντος. Ο Σύλλογος διοργάνωσε και συμμετείχε σε εκδηλώσεις εντός και εκτός νομού. Στόχος και για το 2024 παραμένει η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Η χρονιά που πέρασε ήταν επικοδομητική για το σωματείο μας μετά από τον κορονοϊό και το διστακτικό έτος που ήταν το 2022 προς το 2023. Η χρονιά του 2023 ήταν επικοδομητική γιατί κάναμε αρκετά πράγματα και στο κομμάτι των χορευτικών μας τμήματων και στη διάλεκτο, αλλά και στον δράσεό μας. Θα σταθώ μόνο σε ένα-δύο σημαντικά γεγονότα που πιστεύω ότι αξίζει ο Καστοριανός λαό να τα μάθει. Το σωματείο μας είχε την τιμή να κατέβει κάτω στην Βουλή των Ελλήνων μετά από πρόσκληση του τέος Βουλευτής Καρδίας του κ. Τσικαλάκια, όχι μόνο εμάς, κάλεσε όλα τα σωματεία του νομού και όποια μπορούσαν να κατεβούν κάτω στη Βουλή για να μιλήσουν στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού. Έτσι λοιπόν το σωματείο μας κατέβηκε και συμμετείχε στην Επιτροπή και εξέδισε τις δράσεις του, τις αγωνίες του, τα πιστεύω του και τέλος πάντων αυτά που προσπαθεί να φέρει σε πέρας και ποιες είναι οι αγωνίες του και φυσικά δεν είναι άλλες από την γενοκτονία. Έτσι και καταθέσαμε στη Βουλή των Ελλήνων τους προβληματισμούς και για τις ημέρες μνήμης που γίνονται πάνω στη γενοκτονία, αλλά και το τι θα γίνει ας πούμε για τη γενοκτονία, τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ας πούμε το μεγάλο μας αίτημα είναι να κατατεθεί επίσημα στον ΟΗΕ, στην Επιτροπή για Αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας όπως έγινε τον Εβραίο. Γιατί ο ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει επίσημα μόνο τον Εβραίο και τώρα τον Αρμενίο. Τελευταία. Εμείς είμαστε δυστυχώς πάλι, έχουμε μείνει ουραγοί. Έτσι λοιπόν μια μεγάλη μας προσπάθεια ήταν αυτή. Η δεύτερη ήταν οι εκδηλώσεις που γίνανε, γιατί φέτος πρέπει να γνωρίζουμε ότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον ξεριζωμό των ποντίων και του ελληνισμού των ποντίων και των μικρασιατών αδερφών μας. Έτσι λοιπόν οι εκδηλώσεις ήταν λίγο πλαρατιές, γίνανε πολλές, είχαν επιτυχία όλες και του Μαΐου και του Σεπτεμβρίου και κάποιες εκδηλώσεις που κάνανε και τα άλλα σωματεία των άλλων χωριών που ήμασταν και εμείς εκεί παρόντες και προσπαθήσαμε να τις στηρίξουμε. Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ επικοδομητικά τα πράγματα στο κομμάτι αυτό. Στα χορευτικά μας, δόξα τω Θεώ, ήρθαν καινούργια παιδιά, νεολαία και στα μικρά μας τμήματα και στα μεσαία και οι παλιοί χορευτές, όλοι οι μεγάλοι, συμμετείχουν κανονικά και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας αυτή. Το κάθε Σάββατο, όποιο παιδί θέλει να μάθει λίρα ταούλη, μπορεί να έρχεται από τις 11 μέχρι και τις 3, μέχρι και τις 1, συγγνώμη, Σάββατο, να παρακολουθεί τα μαθήματα και αυτά όλα, ξεχάσαμε να πούμε και για τη διάλεκτο, ότι είναι δωρεάν. Είναι το βασικό, δηλαδή τα παιδιά δεν χρειάζεται να επιφορτιστούν, συγγνώμη, με κάποιο έξτρα έξοδο, είναι δωρεάν. Έτσι λοιπόν μπορούν όποιος θέλει να έρθει. Για το 24 αυτό που είναι οι σταθερές μας είναι οι εκδηλώσεις του Μαΐου και του Σεπτεμβρίου της γενοκτονίας και κάτω στο μνημείο που γίνεται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η περιφέρεια και ο Δήμος όπως ήταν τόσα χρόνια αρρωγή και βοηθή θα σταθούν δίπλα μας και δεν θα έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα. Γιατί οι εκδηλώσεις αυτές είναι εθνικές, ελληνικές εκδηλώσεις, δεν είναι δικές μας μόνο. Λοιπόν, και εκεί που στεκόμαστε πλέον είναι η διάλεκτό μας που τη συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε τα μαθήματα και φυσικά οι εκδηλώσεις το χορευτικό μας θυμάτων, δηλαδή να μπορούν τα χορευτικά μας θυμάτων να συμμετέχουν και σε δράσεις έξω από το νομό και θα προσπαθήσουμε σε αυτό το κομμάτι να το στηρίξουμε και να βγούμε και πέρα από τα όρια της Καστοριάς όπως κάνουμε τόσα χρόνια και ευχαριστούμε και τα παιδιά αλλά δείχναμε και το πολιτισμό και στο έργο μας που κάναμε όλο τον καιρό και το διάστημα του χειμώνα.
Να αλλάξουμε θέμα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φλόρνες Σταύρος Παπασωτηρίου, παρουσία των δημοσιογράφων των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου αναφορικά με τον απολογισμό της εξάμηνης θητείας του. Μετά την τοποθέτησή του σχετικά με το κυβερνητικό έργο της δεύτερης περίοδου διακυβέρνησης, αναφέρθηκε και στις επιμέρους πρωτοβουλίες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Φλόρνας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος για το 2024. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μου για την πρώτη επίσημη συνέντευξη μετά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις 25 Ιουνίου. Θα ήθελα πρώτα να απευθύνω τις ευχές μου σε όλους τους Φλωρινιώτες και σε εσάς προσωπικά να είμαστε υγιείς, αισιόδοξοι, αλληλέγγυοι και με ενότητα να μπορέσουμε να βγάλουμε και να ανεβάσουμε την Φλόρινα πολύ ψηλά. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, η οποία θα είναι σχετικά σύντομη, αμέσως μετά θα δεχτώ και ερωτήσεις, εάν και εφόσον υπάρχουν. Εύχομαι να σας καλύψω πλήρως, οπότε να μην υπάρχει και καμία ερώτηση. Λοιπόν, ξεκινώ. Έχουν ήδη συμπληρωθεί 6 μήνες από τη νέα μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι επομένως μια ευκαιρία να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό του έργου της νέας κυβέρνησης που σχημάτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιας κυβέρνησης που δεν εκπροσωπεί μόνο το 41% των Ελλήνων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά το σύνολο του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το λόγο ψηφίσαμε στη Βουλή και έχει ξεκινήσει η εφαρμογή νέων εισοδηματικών μέτρων υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, όπως είναι η αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων από τις 1η του 2024. Η ενίσχυση των συντάξεων για το 2024 κατά 3% σε συνέχεια της αύξησης κατά 8% που δόθηκε στους συνταξιούχους στις αρχές του 2023. Το ξεπάγωμα των τριετιών και η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Τα μέτρα αυτά από τις 1η Ιανουαρίου του 2024 φέρνουν αυξήσεις σε σύνολο 600.000 μισθωτών, αλλά και την ενεργοποίηση για πρώτη φορά μετά το 2012 όλων των επιδομάτων προϋπηρεσίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στόχος μας είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ το μήνα πριν το τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει σειρά νέων προνοιακών μέτρων, όπως είναι η χορήγηση επιδομάτων στους νέους γονείς και ειδικά στις μητέρες. Η πρόσθετη ενίσχυση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η πληρωμή το Δεκέμβριο κοινωνικού μερίσματος ύψους πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ σε ευάλωτους δικαιούχους κρατικών επιδομάτων, γονείς, αναπήρους, απόρους, ανασφάλιστους, υπερήλικες και χαμηλοσυνταξιούχους και ειδικά για 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ. Η μόνιμη απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στην δαπάνη φαρμάκων. Όμως δεν μείναμε μόνο σε αυτές τις κοινωνικές παρεμβάσεις. Προχωρήσαμε πολύ γρήγορα σε ριζικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, όπως η κατάργηση της παρακράτησης του 30% από όλες τις συντάξεις για τους απασχολούμενους συνταξιούχους και η ευκολότερη συνταξιοδότηση οφειλετών του ΕΦΚΑ, ελεύθερων επαγγελματιών ή αγροτών, με την αύξηση του πλαφών ασφαλιστικών οφειλών τους από 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ για αγρότες σε 30.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ για τους αγρότες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να απολαμβάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι τη σύνταξη που δικαιούνται, για την οποία άλλωστε πληρώνει επί δεκαετίες ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ένα ακόμα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορά μεγάλες επαγγελματικές ομάδες. Υπάρχουν όμως και ειδικότερες παρεμβάσεις που αφορούν τον νομό μας, στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ κάνοντας έναν απολογισμό των πρώτων 6 μηνών της κοινοβουλευτικής θητείας μου ως εκπρόσωπο της Φλόρινας στη Βουλή των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, πάρθηκαν πρωτοβουλίες τοπικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η στήριξη εργαζομένων και ανέργων της Φλόρινας. Σε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τέθηκαν τα θέματα των εργατικών κατοικιών του ΤΕΟΣ ΟΕΚ σε Φλόρινα και Αμύτερο. Μαζί με αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου, συζητήσαμε επίσης και με τον αρμόδιο Υπουργό τη διοργάνωση φόρουμ εργασίας στη Φλόρινα, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Εργασίας. Αυτό θα γίνει την Άνοιξη. Την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, ανέργων
και επανακατάρτιση εργαζομένων της Φλόρινας. Ασχολήθηκα με τη σύνδεση μικροεπενδυτών φωτοβολταϊκών με το δίκτυο ΔΔΕ στο νομό Φλόρινας. Σε συνάντησή μου με την αρμόδια υφυπουργό Αλεξάνδρα Σδούκου, έθεσα το θέμα της δυνατότητας σύνδεσης τοπικών επενδυτών φωτοβολταϊκών με το δίκτυο του ΔΔΕ στο νομό. Το ζήτημα αυτό αφορά μικρές τοπικές ενεργειακές κοινότητες και μεμονωμένους αγρότες που ζητούν να ανοίξει νέος ηλεκτρικός χώρος στη Φλόρινα προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις γεωργικές εκτάσεις ως εκμεταλλεύσεις ΑΠΕΝ. Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε την ανάγκη ομαλής μετάβασης της Φλόρινας στη μεταλλυντική εποχή και δήλωσε ότι θα εξετάσει θετικά την προοπτική αναβάθμισης από το ΔΔΕ δύο τοπικών υποσταθμών στο Αμύντο και ένα στη Μελίτη, προκειμένου να μεγαλώσει ο ηλεκτρικός χώρος του νομού, ο οποίος θα διατεθεί και στους τοπικούς επενδυτές σύμφωνα με την ισχύουσα προτεραιοποίησή τους. Έγινε συνάντηση με την Όλγα Κεφαλογιάννη για το χιονοδρομικό κέντρο Ξοδερίου. Μετά από παρέμβαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης του ειδικού σήματος του ΕΟΤ για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Βίλας Πισοδερίου. Σε σχέση με την αναβάθμιση των υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου Βίλας Πισοδερίου, πρόσφατα προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού νέο επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν σχετικά έργα που θα εκτελέσει ο φορέας διαχείρισης του χιονοδρομικού κέντρου. Η αρμόδια Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη δεσμεύτηκε για την γρήγορη ολοκλήρωση των σχετικών γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο να επιταχυνθεί η τουριστική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών όπως είναι η Φλόρινα. Στο επόμενο χρονικό διάστημα των 2 μηνών, ο Υπουργός θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Σε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, εξασφαλίστηκε η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων δικαστικών λειτουργών στο νομό, καθώς και των δικαστικών δομών που εξυπηρετούν τοπικά τους πολίτες. Δεν θα υπάρξει στο νομό Φλόρινας καμία κατάργηση θέσεων ή μετακίνηση δικαστηρίων σε άλλο νομό. Αντίθετα, σχεδιάζεται ο εξυγχρονισμός τους με την αναβάθμιση των ειρηνοδικείων προκειμένου να λειτουργήσουν ως πλημμυριοδικεία ή την πρωτοδικεία. Γεγονός που θα επιτρέψει τη γρηγορότερη εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων αλλά και τη μείωση των μετακινήσεων και της γενικότερης ταλαιπωρίας των πολιτών και των δικηγόρων. Υπήρξαν συναντήσεις με τον Λευτέρη Αβγενάκη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Έργων και Υποδομών και Μεταφορών, και Χρήστιο Τριαντόπουλο, Υφυπουργό Φυσικών Καταστροφών, με τον ΕΛΓΑΚ για νέες υποδομές στη Φλόρινα και την επισκευή του οδικού δικτύου. Υπογραμμίστηκε η άμεση ανταπόκριση του ΕΛΓΑ στις ανάγκες των φασιλοπαραγωγών μετά το τελευταίο παρατεταμένο καύσωνα που έπληξε και τις πρέσπες, καθώς και η πληρωμή των προαθηκών από το 2021. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι οι ζημίες του περασμένου Σεπτεμβρίου στα Ροδάκινα Αμυνταίου θα ενταχθούν στο καθεστώς αποζημιώσεων de minimis και το νέο αρτευτικό έργο των Πρεσπών προχωρά ομαλά και παράλληλα σημειώθηκε η πρόοδος των αρτευτικών έργων στο ταμιευτήρα Παρορίου, δίνοντας λύση στο αρτευτικό πρόβλημα της Φλόρινας με την κατασκευή δικτύου για την άρδευση γεωργικής γης συνολικής έκτασης πάνω από 3.600 στρέμματα στις τοπικές κοινότητες Παρορίου, Άνω Κλινών και Αγίας Παρασκευής. Σημαντική πρόοδο έχουν επίσης σημειώσει και τα έργα στο φράγμα Τριανταφυλιάς με την κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών και αποστρατηγιστικών δικτύων, ώστε να εξασφαλιστεί η άρδευση 18.000 επιπλέον στρεμμάτων στην παραγωγή, καθώς και η σύνδεσή του με το εξωτερικό δίκτυο της Φλόρινας που θα διασφαλίσει ποιοτική και επαρκή ίδρυυση της πόλης. Εξετάστηκε η δυνατότητα ένταξης στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2023-2027 έργων αποκατάστασης αγροτικών δομών, λήψης αγροπεριβατολογικών μέτρων και κατασκευής υποδομών βόσκησης. Σε σχέση με το οδικό δίκτυο του νομού, συμφωνήθηκε η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της αποκατάστασης ζημιών από τις κατολιστήσεις του οδικού άξονα Φλόρινα Κρυστάλλου Πηγή. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες, εγκρίθηκε η επίγουσα χρηματοδότηση του έργου με 1.200.000 ευρώ. Μετά από συστηματική συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία,
άμεσα θα επισκεφθεί την περιοχή μας και ίσως μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας ο Υφυπουργός ο κ. Τριαντόπουλος. Πιθανότατα να ακούσατε ότι θα ερχόταν αύριο, αλλά λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων είναι σε επιφυλακή για να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που θα υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι η παραπάνω πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΙΠΕΣ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα της επιτρέψει να ξεκινήσει γρήγορα τις εργασίες στα δύο σημεία του οδικού άξονα Φλόρινα Χρυσταλλοπηγή που έχουν υποστεί ζημίες από καπνιστήσεις. Ταυτόχρονα, όλοι μας προσδοκούμε από τη νέα περιφερειακή αρχή την πλήρη αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας στις πρέσπες Πισοδέρη προκειμένου να απαλλαγωγηθεί και η οικονομική δραστηριότητα στον νομό μας. Σε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, συμφωνήσαμε να ξεκινήσει η διερεύνηση για την ενίσχυση των μονάδων του στρατού ξηράς του Αμυνταίου με μόνιμο προσωπικό. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα επισκεφθεί την περιοχή το πρώτο εξάμηνο και θα ανακοινωθούν οι σχετικές αποφάσεις. Όσον αφορά το 2024, ο προγραμματισμός των δράσεών για την περιοχή μας έχει να κάνει με το κάθετο οδικό άξονα Φλόρινας Πτολεμαίδας. Στόχος είναι η γρήγορη ολοκλήρωση όλων των προμελετών του έργου μελέτη κατασκευή οδικού άξονα Φλόρινας Πτολεμαίδας και ένταξή του σε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτό που θα επιδιώξουμε μαζί με όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας είναι να προκηρυχθεί το παραπάνω έργο με ενιαίο τρόπο, δίνοντας οριστικό τέλος στην πολυδιάσπασή του που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Το παραπάνω έργο αφορά την κατασκευή αναβάθμιση τριών οδικών τμήματων συνολικού μήκους 51 χιλιόμετρων και 300 μέτρων για την κάθετη διασύνδεση του νομού Φλόρινας με την Εγνατία Οδό και την ολοκλήρωση του λεγόμενου κάθετου άξενου 50 προς Κοζάνη. Τα κομμάτια που εκκρεμούν είναι τρία οδικά τμήματα. Φλόρινα Αμοχώρη, μήκους 55,5 χιλιόμετρων, Ξινό Νερό Αμοχώρη, μήκους 14,8 χιλιόμετρων και Ξινό Νερό Πτολεμαίδα, μήκους 31 χιλιόμετρων, για τα οποία εντάχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία οι προμελέτες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Θα υπάρξει σύντομα συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πνοής για την περιοχή μας. Ταυτόχρονα θα διεκδικήσουμε και θα διεκδικήσω οικονομική ενίσχυση του τουριστικού κλάδου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Εξετάζεται σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία η δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος έμεσης οικονομικής ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την δύσκολη οδική πρόταση στο Δήμο Πρεσπών. Ιδιαίτερα μετά τις καταρακτώδεις βροχές του περασμένου Σεπτεμβρίου. Το μέτρο αυτό ενδέχεται να αφορά κυρίως τουριστικές επιχειρήσεις που είχαν μειωμένη επισκεψιμότητα κατά τη χειμερινή περίοδο. Εξετάζεται να εφαρμοστεί το πρέσπα ΠΑΣ και αυτά θα τα εξαγγείλει ο κ. Τριαντόπουλος μετά και τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επικοπής. Είναι ενήμερος και ο προηγούμενος δήμαρχος αλλά και ο νέος δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών. Όσον αφορά την αναδιοργάνωση του ΚΕΦΙΑ Αμυνταίου, πολλά ακούγονται ότι θα κλείσει, ότι έχει υποβαθμιστεί και όλα αυτά. Είμαστε σε μια διαδικασία και οι στόχοι μας θα είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση του ΚΕΦΙΑ Αμυνταίου ως πανελλαδικής εμβέλειας κέντρου φυσικής αποκατάστασης. Ο συνδυασμός του με τη λειτουργία και τα ιεματικά λουτρά του λιμνοχωρίου. Η αυτόνομη διοίκηση και στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό. Η εξέταση νέων χρηματοδοτικών σχημάτων για την ανάπτυξη του κέντρου, επιχειρησιακό πρόγραμμα ΒΑΜ 2021-2027 και ΣΔΙΤ. Θα ζητήσω από τον νέο Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άλλωστε κατάγεται από το Αμύνταιο, να επισκεφθεί το συγκεκριμένο κέντρο για να σχεδιάσουμε μαζί με τους τοπικούς φορείς το μέλλον του ΚΕΦΙΑΠ του Αμυνταίου. Εξετάζεται και θα το επιδιώξω όσο τίποτα άλλο την ανάπτυξη ζώνης καινοτομίας Αμυνταίου Φλόρινας. Η τεχνολογική ανάπτυξη είναι για τη Νέα Δημοκρατία εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής πρόοδου της ελληνικής περιφέρειας. Ο στόχος της αναζωογόνησης του νομού Φλόρινας δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και του τουρισμού, αλλά και την αντικατάσταση της εκμετάλλευσης του λιγνίτη από νέες τεχνολογίες και βιομηχανικές δραστηριότητες. Ξεκινώντας από κρίσιμα τεχνολογικά αγαθά όπως τα φάρμακα
και τα μικροηλεκτρονικά, η χώρα μας διαθέτει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της βιοτεχνολογίας και της πληροφορικής. Έτσι, θα πρέπει και εμείς να εστιάσουμε σε τομείς όπως η παραγωγή πράσινου υδρογόνου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογιών μικροτσίπ, η ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. Να εγκατασταθούν στη σχεδιαζόμενη ζώνη καινοτομίας αμοιντέο φλόρινας. Στόχος μας είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές υποδοχής επενδύσεων ως τα τέλη του 2025. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου με θέμα αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον, τη βιωσιμότητα και το κόστος της τηλεθέρμανσης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Κυρία Σδούκου, το ζήτημα της τηλεθέρμανσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Αμεντέο βέβαια, μιας και έχουμε τρεις τηλεθερμάνσεις. Εγώ θα περιοριστώ στις δύο αυτές τις τηλεθερμάνσεις σήμερα. Όπως είναι γνωστό, λειτουργεί από το 1993 απρόσκοπτα και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι παροχή αυτό ή ευεργέτημα. Είναι υποχρέωση της ΔΕΗ, υποχρέωση των εκάστοτε κυβερνήσεων και επίσης είναι αντιστάθμισμα σε όλα αυτά που έχει υποστεί η περιοχή μας, δίνοντας το λιμνητικό πόρο και όλες τις υποδομές προκειμένου να έχει η χώρα μας ενέργεια. Από το Σεπτέμβριο του 2019 με την ευνίδια, την πρόχειρη αυτή απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινότητα, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και μια τεράστια περιδίνηση ως προς τις τηλεθερμάνσεις. Υπάρχει μια τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Έχουμε αλλοπρόσαλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο θέμα της συμμετοχής του λιγνίτη. Ανοίγει, κλείνει τα εργοστάσια, μάλλον την παροχή του λιγνίτη και αντίστοιχα ανοίγει, κλείνει τα εργοστάσια με το ΕΣΕΚ. Είδαμε πρόσφατα που λέγατε ότι θα κλείσουν στο τέλος του 2023 οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου. Ίσως να ήταν λάθος, αλλά και αυτό κάτι λέει για την προχειρότητα της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός και όλα αυτά επιτείνουν την ανασφάλεια των κατοίκων. Επίσης, οι δημοτικές επιχειρήσεις της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδίδας κλονίζονται κυριολεκτικά από το τεράστιο κόστος αυτή τη στιγμή, από τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας της υψηλής τιμής της μεγαβατόρας, εξαιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής, εξαιτίας του CO2, εξαιτίας γενικά και της αγοράς πετρελαίου που αναγκάζονται πολλές φορές να έχουν, όπως ο Δήμος Κοζάνης πρόσφατα και πέρυσι και πρόπερσι, τεράστια αυτά τα κόστη. Λοιπόν, στην ερώτηση που σας είχα καταθέσει το Σεπτέμβρη δεν απαντήσατε δυστυχώς, που αναφερόμουν για τα προβλήματα και το διάδοχο σχήμα, δηλαδή το ΣΥΘΙΑ, για τις καθυστερίες στην Πτολεμαΐδα 5, επίσης για τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και της επιχειρήσης και προς τις επιχειρήσεις και τους Δήμους. Αντίθετα, δώσατε μια στεγνή υπηρεσιακή απάντηση εκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να αυξήσουν το κόστος της τηλεθέρμανσης. Τους αναγκάζετε εσείς με την πολιτική σας. Να πω χαρακτηριστικά ότι στην Πτολεμαΐδα ήδη η πώληση της θερμικής ενέργειας θα αυξηθεί στις αρχές του 2024 κατά 57,47%. Αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος. Σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών θα αυξήσει από 350 ευρώ το έτος στα 710. Και επίσης υπάρχουν οι κυβερνητικές απαντήσεις οι οποίες δεν μας καλύπτουν μέχρι στιγμής για το μέλλον της τηλεθέρμανσης και έχουμε μεγάλη ανησυχία γι' αυτό. Γιατί καθυστερεί το διάδοχο σχήμα πάρα πολύ. Και αυτό προκαλεί αιμορραγία στα οικονομικά των δημοτικών επιχειρήσεων. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Ποιες είναι οι επίσημες δεσμεύσεις και τα οριστικά χρονοδιαγράμματα για την απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στην ΠΕ Κοζάνης, χωρίς επιβάρυνση για τους πολίτες, είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα επόμενα χρόνια, και πότε θα ολοκληρωθεί η ΣΥΘΙΑ, με ποιο κόστος και πώς θα ενισχύσετε τις οικίες δημοτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης κυβερνητικής στήριξης.
Δεν μας καθησυχάζουν τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τη Σιθιά, δεν επαρκούν αυτά και θα ήθελα δεσμευτικές απαντήσεις, όχι ότι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα έχουν οπωσδήποτε ηλεθέρμανση όπως έχετε πει στο παρελθόν. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Βέτα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το θέμα που θέτετε της τηλεθέρμανσης είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό για τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας και ακριβώς γι' αυτό το λόγο στους 6 μήνες της θητείας μας στο Υπουργείο έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες ατελείωτες συζητήσεις, συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και να δούμε όλο το προγραμματισμό και τον σχεδιασμό. Και μάλιστα αν θέλετε μπορείτε να έρθετε και στην επόμενη σύσκεψη που έχουμε την Τετάρτη, στην οποία θα συμμετάσχουν από την περιοχή και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι για να ενημερωθείτε και πολύ πολύ συγκεκριμένα. Στην ίδια ερώτηση η αλήθεια είναι ότι πριν από τις γιορτές απάντησα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Κουκουλόπουλο, αλλά δεν πειράζει, πάμε να το ξαναδούμε από την αρχή, είναι μια ευκαιρία να ακούσουν ξανά οι πολίτες την πραγματικότητα, όχι αυτά τα δεδομένα virtual reality που αναφέρατε. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω όμως, γιατί το αναφέρατε. Δεν είναι βίαιη απολιγνητοποίηση. Δεν έχει γίνει χωρίς σχέδιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε κάποια στιγμή και να σταματήσετε να το λέτε. Το ακούμε τώρα 4 χρόνια από την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι μια κομβικής σημασίας στρατηγική επιλογή, η οποία έλαβε χώρα για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί ο λιγνίτης, κυρία Βέτα, είναι πάρα πολύ ακριβός. Είναι η χρήση του λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή, είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. Ξέρετε πόσο κάνει σήμερα μία μεγαβατόρα από λιγνίτη, 150 ευρώ. Πόσο κάνει από το φυσικό αέριο, 115, με βάση τις σημερινές τιμές. Αντίστοιχα από τις ΑΠΕ, το κόστος για τον καταναλωτή είναι περίπου στα 79. Τι θέλετε να κάνουμε? Να συνεχίσουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε το λιγνίτη και να επιβαρύνουμε την ελληνική κοινωνία πληρώνοντάς τον? Το έχουμε πει 1000 φορές. Δεύτερον, είναι προφανώς εξαιρετικά βρώμικο και ρυπογόνο καύσιμο. Οπότε, σε ό,τι αφορά την απολιγνητοποίηση, θα σας απαντήσω ότι ακριβώς με το σχέδιο που έχουμε ετοιμάσει, το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, το οποίο θα αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προφανώς των λιγνητικών περιοχών, με τα 1,6 δισεκατομμύρια που έχουμε λάβει, πρώτη σε όλη την Ευρώπη, είναι βέβαιο λοιπόν ότι η περιοχή εκεί θα αλλάξει εντελώς το επόμενο χρονικό διάστημα. Ως προς την ερώτησή σας, αντιλαμβάνομαι ότι πηγάζει από ένα γνήσιο ενδιαφέρον για το πώς θα θερμαίνεται ο κόσμος, όμως είναι άλλο το γνήσιο ενδιαφέρον και είναι άλλο μια πρόκληση πανικού. Δεν ξέρω αν είναι ακούσια, δεν ξέρω αν γίνεται τέχνη έντος, μια πρόκληση πανικού στο θέμα της τηλεθέρμανσης. Το ξεκαθαρίζω λοιπόν για άλλη μια φορά από το βήμα, όπως έκανα και πριν από τις γιορτές, ότι δεν υπάρχει, κλείνω, κανένας σχεδιασμός, δεν εξετάζεται καμία απόφαση που δεν διασφαλίζει πλήρως την τηλεθέρμανση των κατοίκων της περιοχής. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω αυτό υπονοείται, λέτε στην ερώτησή σας αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον, για τη βιωσιμότητα. Το έχουμε πει ότι δεν υπάρχει θέμα με την τηλεθέρμανση. Είμαστε σε συνεργασία και με τη δημοτική επιχείρηση. Το έχει επισημάνει και η ίδια άλλωστε. Ο Άγιος Δημήτριος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί αυτή τη στιγμή την αδιάλειπτα την Κοζάνη και τους οικισμούς επίσης, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ισοδύναμη λύση που μελετάμε. Οπότε θα συνιστούσα λίγη ψυχραιμία σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Λόγω η κυρία Βέντα για την δευτερολογία της. Κυρία Ζδούκο, ανοίξατε μία μεγάλη συζήτηση για το αν είναι βίαιη η απολιγνητοποίηση. Σαφώς είναι βίαιη η απολιγνητοποίηση και φαίνεται από τα αποτελέσματα. Τα σχέδια τα κάνατε μετά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει μία πέτρα πάνω στην άλλη. Μόνο ακούμε ασκήσεις επί χάρτου. Το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Όλα αυτά κατόπιν εορτής, αφού έχουμε 10% μείωση του πληθυσμού της περιοχής μας. Τεράστια ανεργία. Είμαστε η περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία σε όλη την Ευρώπη, ειδικά στους νέους. Φυγή ανθρώπων, κλείσιμο επιχειρήσεων, τμήματων πανεπιστημιακών. Όλα αυτά είναι αποτελέσμα της βίαιης απολιγνητοποίησης. Όταν εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ την απολιγνητοποίηση, δεν το ξέρανε ούτε οι υπουργοί του.
ταυτόχρονα υπήρχε υπουργός του που έλεγε άλλα πράγματα σε σύσκεψη. Τι να σας πω δηλαδή. Και σαφώς είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να υπάρχει ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται το μεγαλύτερο κοινωνικό πείραμα στην περιοχή μας. Με τεράστια ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά χωρίς σχέδιο, σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων των κατοίκων. Αυτό δεν είναι σχέδιο. Αυτό είναι βίαιο. Βίαιο και το πληρώνουν δυστυχώς οι κάτοικοι της περιοχής μας. Και επίσης δεν έχετε βάλει τις ΑΠΕ μόνο, έχετε βάλει το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ορυκτό καύσιμο, το οποίο πληρώνει επίσης η ΟΟΥΤΟΥ. Το οποίο είναι, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι πιο φθηνό, αλλά εξαρτάται από γεωπολιτικές συνθήκες. Ωστόσο για την τηλεθέρμανση δεν μας δώσατε απαντήσεις συγκεκριμένες. Εγώ έχω συγκεκριμένα ερωτήματα, επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα μας. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος να αναπτύξουμε το θέμα της απολιγνητοποίησης. Λοιπόν, θα θέλαμε, δεν μας καθησύχασαν, δεν μας είπατε ουσιαστικά τίποτα παρά μόνο θα δούμε, όπως και στην προηγούμενη απάντηση που δώσατε στον συνάδελφό μου από την Κοζάνη, ότι θα έχουμε τηλεθέρμανση. Λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Θα δεσμευτείτε ότι ο ΑΕΗΣ Αγίου Δημητρίου θα τροφοδοτεί το σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση όλων των έργων, Σιθιά και τα άλλα έργα δίπλα. Επίσης, ποια θα είναι η επιδότηση πάνω στην τιμή πώλησης της ΔΕΗ προς το Σιθιά? Καταλαβαίνετε ότι με τη τιμή πώλησης στα 85 ευρώ που βγήκε τώρα σε δημοσιεύματα προχθές, όπως αναφέρουν αυτά, το τελικό κόστος για τους καταναλωτές θα είναι υπέρογκο. Είναι πολύ παραπάνω από το ποσό που δίνεται αυτή τη στιγμή, η τιμή δηλαδή. Επίσης, τι θα γίνει μόλις κλείσει η Πτολεμαϊδα 5, την οποία προετοιμάζεται ότι θα κλείσει το 28, μια τεράστια επένδυση, το 2028 θα κλείσει. Έτσι λέτε, τουλάχιστον. Αυτό είναι το σχέδιό σας. Η Πτολεμαϊδα 5 τροφοδοτεί το σύστημα με ποσοστό, όπως λέτε τώρα, εκτός από το Σιθιά, με 42%. Τι θα γίνει λοιπόν, και είναι σε χαμηλότερες τιμές αυτή τη στιγμή, έτσι, θα είναι η τροφοδοσία, ακόμα δεν έχει μπει η Πτολεμαϊδα 5. Δώστε μας μια απάντηση για τις δημοτικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι, ότι κάνουν μεγάλη κατανάλωση, δεν τους βάζετε στους μεγάλους καταναλωτές. Δηλαδή να έχουν όπως οι μεγάλες βιομηχανίες μικρότερο ποσό στη μεγαβατόρα. Αντίθετα πληρώνουν τριπλάσια τιμή αυτή τη στιγμή. Και πείτε μας τι γίνεται στην Πτολεμαϊδα, όπου ο οικείος Δήμος ήταν εντάξει στις συμβατικές υποχρεώσεις με τον αγωγό για τη σύνδεση με την Πτολεμαϊδα 5, ήταν μέσα στα χρονικά όρια. Τον Οκτώβρη ήταν το περιθώριο, το έδωσε τον Νοέμβριο έτοιμο. Ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία δεν ήταν εντάξει. Με την ανοχή και την κάλυψη της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές υποχρεώσεις για αυτά τα συνοδά έργα. Με αποτέλεσμα αντί για το φθινόπωρο να το παραδώσει το Μάιο. Άρα χάνεται και αυτός ο χρόνος διασύνδεσης δηλαδή της Πτολεμαϊδας, της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαϊδας με την Πτολεμαϊδα 5. Και πείτε μας γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ δραματικά η λειτουργία της Πτολεμαϊδας 5 και δυναμίτησε τόσο πολύ αυτή την αφέμαξη με τους ηλεκτρολέβητες. Γιατί πρόκειται για οικονομική αφέμαξη με τη διασύνδεση με τους ηλεκτρολέβητες. Επίσης, σας είχα κάνει μια ερώτηση, τώρα αν προλαβαίνετε να μας πείτε, για τα μεγάλα κενά στις οργανικές θέσεις των δημοτικών επιχειρήσεων για το μεγάλο, και το μεγάλο μέσο όρο ηλικίας των εργαζομένων. Είστε συναρμόδιοι για αυτή τη. Δεν μου απάντησε ποτέ το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε το δικό σας Υπουργείο. Και πείτε μας επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί δεν έχετε εφαρμόσει το νόμο 49-51 του 22, το άρθρο 124, για την κάλυψη από ταμεία ενεργειακής μετάβασης του κόστους λειτουργίας της τηλεθέρμανσης της ΕΟΡΔΕΑΣ μέχρι τη σύνδεση με την Πτολεμαϊδα 5. Υπήρχε αυτό το ΦΕΚ που λέγατε ότι θα μπορέσετε να καλύψετε αυτό το κόστος. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Και θα το καταθέσω αυτό το άρθρο στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, να το δουν όλοι και να μπουν μπροστά στις ευθύνες τους. Επίσης, αν μπορείτε, δώστε μας και μία απάντηση για αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, δηλαδή για την έλλειψη ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, που αναπτύσσονται άναρχα και άτακτα αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Δώστε μας, σας παρακαλώ, ουσιαστικές απαντήσεις στη δευτερολογία σας, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο, κυρία Υπουργός, για τη δευτερολογία της. Έχετε αναφέρει πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι εκτός πλαισίου της επίκαιρης ερώτησης. Είναι σίγουρα καλοδεχούμενη η κριτική, ο έλεγχος, είναι δουλειά άλλωστε της αντιπολίτευσης, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι, όταν τον κάνετε, πρέπει να είναι τεκμηριωμένο αυτό που λέτε, για να έχει τελικά και ένα ουσιαστικό αποτύπωμα. Λοιπόν, τηλεθέρμανση λειτουργεί σήμερα, λειτουργεί, θα συνεχίζει να λειτουργεί.
παρά τα όποια ενδεχόμενα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν λόγω της χρήσης του Αγίου Δημητρίου, της μονάδας του Αγίου Δημητρίου, αυτή τη στιγμή λειτουργεί η τηλεθέρμανση με το σχήμα που υφίσταται. Έχουμε δεσμευτεί επανειλημμένως ως κυβέρνηση ότι η τηλεθέρμανση θα συνεχίσει να υπάρχει. Να σας δώσω ένα νούμερο, γιατί λέτε ότι επιβαρύνονται οι κάτοικοι. Επιβαρύνονται, λέτε, οι κάτοικοι της περιοχής οικονομικά. Πόσο πληρώνει σήμερα ο κάτοικος της Δυτικής Μακεδονίας για τη θερμική ενέργεια, κυρία Βέτα? Γνωρίζετε? 60 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πόσο πληρώνει ο Έλληνας πολίτης σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας? 120. Το λέω γιατί το λέω. Βεβαίως είναι μια περιοχή που πλήττεται. Αλλά μην λέτε ότι επιβαρύνεται ο καταναλωτής της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πληρώνει σήμερα τα μισά από ό,τι πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Η απολιγνητοποίηση, θα σας πω ξανά, ότι θα προχωρήσει γρήγορα, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Για τα υπόλοιπα θέματα του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, αρμόδιος είναι ο κύριος Παπαθανάσης, με πολύ χαρά να σας απαντήσει ως προς τον σχεδιασμό. Το ΕΣΕΚ που έχουμε δρομολογήσει με τους εθνικούς στόχους μέχρι το 2030 θα είναι σαφώς το πιο υπεύθυνος και ρεαλιστικός οδικός χάρτης, έτσι ώστε η χώρα μας να έχει καθαρή και φθηνή ενέργεια. Επανέρχομαι στο θέμα του ΣΥΦΙΑ που ρωτήσατε. Ξέρετε, ο Περιφερειάρχης είχε στείλει μια... όχι ο Περιφερειάρχης, ο πρώην Δήμαρχος Κοζάνης, μία επιστολή του, τώρα, μέσα στις γιορτές, προς τον Πρωθυπουργό. Και ο ίδιος επιβεβαίωνε ότι η επόμενη μέρα της τηλεθέρμανσης και οι ενέργειες που δρομολογούνται από τους διαφόρους, άλλες ενέργειες κάνει η ΔΕΗ, άλλες ενέργειες πρέπει να κάνει η Διαδημοτική, άλλες ενέργειες πρέπει να κάνει το Υπουργείο, όλοι εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη συνεργασία, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Πρώτον, έχουμε τον αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Δεύτερον, έχουμε την κατακύρωση του διαγωνισμού του αναδόχου από τη ΔΕΗ, που θα εκτελέσει το έργο του ΣΥΦΙΑ. Τρίτον, έχουμε τα έργα των αγωγών διασύνδεσης των τριών τηλεθερμάνσεων, Κοζάνη, Αμίντο και Ορδέα, τα οποία είτε ολοκληρώνονται, είτε είναι όρημα μελετητικά και πρόκειται να ενταχθούν μέσα στο ΕΣΠΑ. Τέταρτον, οι τρεις δήμοι έχουν λάβει την απόφασή τους για τη σύσταση της διαδημοτικής επιχείρησης που θα συμβληθεί με τη ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει βέβαια να ολοκληρώσουν τη διαδημοτική και να υπογράψουν τη σύμβαση με την ΔΕΗ. Οπότε εγώ δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι απειλές βιωσιμότητας που αναφέρετε και ποιος είναι αυτός ο κακός χαμός που βλέπετε εσείς. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.